Radiomera.gr, η ώρα είναι 1 και 13 πρώτα λεπτά. Στον ήχο η Χάρα Στόκα, στην παραγωγή Γιάννα Θανασίου, Γιώργης Χρήστου. Στο μικρόφωνο η Μπουλίκα Μιχαλοπούλου. Περιμένουμε στο στούντιο το γραμματέα του Μέρα 25, το Γιάννη Βαρουφάκη. Κάποια προβληματάκια στο κέντρο της Αθήνας καθυστέρησαν την άφηξή του. Καθυστέρηση παίζει και η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα και τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος. Την ώρα που οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις νιώθουν να σφίγγει ακόμη περισσότερο η θηλιά της ακρίβειας. Περιμένουμε σήμερα επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα μας έδωσε μια μικρή πρόγευση. Ας καλωσορίσουμε όμως στο στούντιο το γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Γιάννη, καλώς ήλθες. Με μεγάλη μας χαρά, σε φιλοξενούμε στο στούντιο, κάθε όπου θέλεις. Καλώς συγγνώμη για την καθυστέρηση, κίνηση. Ναι, εντάξει, δεν είναι και κάτι το περίεργο σε αυτή την πόλη. Τι γίνεται? Τι να γίνεται, είχαμε ένα πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, που άλλη μια φορά απαξίωσε τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού, με τους γνωστούς κοκορομάχους να καταθέτουν τα δικά τους προγράμματα Θεσσαλονίκης. Αν θυμάσαι εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14, είχαμε δύο. Είχαμε ένα από τον κύριο Μητσοτάκη και ένα από τον κύριο Τσίπρα φέτος. Ναι, να αρχίσουμε λοιπόν από αυτό, από τα μέσα προς τα έξω. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο αργότερα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε προεκλογική τροχιά, με δεδομένη την προσφυγή στις κάλπες με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα κόμματα και τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας στοχεύουν πρωτίστως στην ισχυροποίηση της θέσης τους, με παράλληλη όμως την αναζήτηση συμμάχων. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη αδυνατίζει το σενάριο συνεργασίας με το Πασόκ Κινάλ και η επιδίωξη της όξυνσης, αναφέρουμε στη δολοφονική γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται, επίθεση της περασμένης Παρασκευής στη συναυλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καταδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται πλέον σε ένα ακροδεξιό κοινό. 4 χρόνια τώρα. Ίσως και 5 και 6 και 7. Τώρα γίνεται πιο εμφανές, νομίζω. Δεν είναι καινούργιο. Είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά σύμπραξη με τη Χρυσή Αυγή, από ό,τι θυμάσαι. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε παντιέρα του, το πάντερμα του ακροκέντρου με την ακροδεξιά. Πήρε το μισό Πασόκ, το άλλο μισό το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε και το Λάος και έφτιαξε αυτό το συναθήλευμα για να περάσει στη βάση των προηγούμενων μνημονίων και εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν τα πιο πρόσφατα, να περάσει ολιγαρχικές πολιτικές, πολιτικές υπέρ των γνωστών ολιγαρχών, κάτι το οποίο ήξερε ο ίδιος ότι για να γίνει θα πρέπει να παράλληλα να δημιουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς καταστολής, παρακρατικούς, και κάπου έπρεπε να αρχίσει την προθέρμανση αυτό το παρακρατικός μηχανισμός καταστολής στα πανεπιστήμια. Ήταν η επιλογή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι μόνο. Και έχουμε αυτό το συνδυασμό ακραίου κέντρου, ενός αφηγήματος τύπου Μακρόν, με Λεπέν μέσα, με επαναπροωθήσεις, με επιθέσεις στους φοιτητές, σπασίματα στο ξύλο των παιδιών στις πλατείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτή είναι η συνταγή Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Το πρόβλημα είναι η δική μας ημιλιατικά. Όχι, δεν μας παραξενεύει, αλλά βλέπουμε τώρα νομίζω καθαρά μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Σε αυτή την πορεία τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι καλό ή κακό, είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει έρθει σε ένα προσωπικό αδιέξοδο, γιατί συμφωνώ απόλυτα πολύ με αυτό που είπες πριν, ότι το σενάριο Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός τελείωσε από τη στιγμή που έσκασε το σκάνδαλο με τον κύριο Ανδρουλάκη, που θα ήταν ο θεμέλιος λίθος ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά για μια τέτοια συγκυβέρνηση. Αν είχε βγει ο Λοβέρδος θα είχε λήξει το θέμα.
Μπορεί ο Μητσοτάκης λοιπόν να είναι σε διαδικασία αποχώρησης από την πολιτική σκηνή για να ψάξει να βρει, έτσι και αυτό έχει σκοπό, να βρει μια καλή δουλειά κάπου εκτός Ελλάδας. Αλλά το σενάριο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία δεν φεύγει με κάποιον άλλον πρωθυπουργό. Ούτε βέβαια το σενάριο συγκυβέρνησης των τριών μνημονιακών κομμάτων, το οποίο θα ήταν και το πιο φυσιολογικό, γιατί ελάχιστα τους χωρίζουν, όχι ανθρωπολογικά, δεν θέλω να ισοπεδώσω. Οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι από τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν κρίνεις τι περάσανε στη Βουλή, βγήκε ας πούμε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα στη Θεσσαλονίκη και είπε: θα καταργήσουμε, έλεγε, την ασυλία των τραπεζιτών και όλων αυτών των κυφήνων. Και ποιος την πέρασε? Εσύ δεν την πέρασες. Την ασυλία των ανώτατων στελεχών της Ελστάτ, του Υπερταμείου, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των Τραπεζών. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πέρασε. Θέλω να πω ότι μπορεί ως άνθρωποι, ως ψυχές, να διαφέρουν πολύ. Στις πολιτικές μου δεν διαφέρουν. Mm-hmm. Γι' αυτό το σενάριο της κυβέρνησης είναι ισχυρότερο από ποτέ. Εξάλλου δεν το απέκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρόλο που εξόρκησε ενδεχόμενη συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν το απέκλεισε, γιατί συνήθως αυτά αποκλείονται για να γίνουν. Είναι, αν θυμάσαι τότε που είχαμε τη Δραχμή, γενικά χώρες που έχουν το δικό τους νόμισμα, ο Υπουργός Οικονομικών ποτέ δεν προαναγγέλει υποτίμηση του νομίσματος. Την κάνει αφού την έχει αρνηθεί. Το ίδιο ισχύει και με τις συγκυβερνήσεις. Να μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Έθεσε κάποια ζητήματα. Παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων. Καλό πρόεδρε ήταν. Να πούμε ότι δεχόμαστε ότι μπορούσε να αποτελέσει και βάση συζήτησης για προγραμματική συμφωνία. Λείπει όμως κάτι πολύ βασικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, όπως βλέπω τα πράγματα. Λείπουν οι προϋποθέσεις για ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις. Λείπει το κάλεσμα στην κοινωνία που θα στηρίξει την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Έτσι, λείπει η απάντηση στο ερώτημα τι μέλη γενέστε αν το ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφανθεί ότι δεν είναι εφικτή η εφαρμογή τους. Άρα τι ζητάει, θα λέγαμε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοινωνική στήριξη που είναι μόνο για την κάλπη? Μακάρι να ζητούσε κοινωνική στήριξη για την κάλπη. Με αυτές τις προτάσεις προφανώς απευθύνεται σε ένα μέρος της κοινωνίας που πλήττεται. Όταν μιλάει για επανακριτοποίηση της ΔΕΗ, όταν μιλάει για τη αριθμική αναπροσαρμογή, όταν μιλάει για μισθούς στα 800 ευρώ, προφανώς απευθύνεται και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που πλήττεται. Ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Είπες λείπει το Α, το Β, το Γ. Οι προϋποθέσεις λείπουν πράγματι για τη δημιουργία ενός κοινωνικού μετόπου, το οποίο θα στηρίξει, θα βάλει πλάτη στη ρήξη με τους ολιγάρχες, με το ιερατείο, όπως είπες, με την τρόικα που λέγαμε κάποτε. Θεσμοί έγιναν αργότερα. Νομίζω όμως ότι είσαι πάρα πολύ ευγενική χρησιμοποιώντας το ρήμα λείπει. Γιατί, πώς να το κάνουμε, κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένο. Να περιέχει τα πάντα. Κάτι θα λείπει πάντα. Κάτι θα σου ξεφύγει. Εγώ δεν θεωρώ όμως ότι εδώ έχουν ξεφύγει αυτά. Δεν υπάρχουν με πρόγραμμα, με σκέψη, με προγραμματισμό. Και επίτρεψέ μου που λίγα να πω το εξής, ότι τι είπαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη? Κάτι πολύ απλό. Κανένας μας δεν έχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είναι έτοιμο να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει την κοινωνία. Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο στη σοφία και στην αλήθεια. Όμως, για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει ένα συνεκτικό, σοβαρό, και ας μην τα έχει όλα μέσα, να έχει τα βασικά. Mm-hmm. Κοινό πρόγραμμα. Το οποίο όμως για να σφυριλατηθεί θέλει το πλήρωμα του χρόνου. Συν το ότι ακόμα και να έχουμε, πες ότι έρχεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Μάρξ, της Ρόζας Λούξεμπουργκ, και ξαφνικά όλοι μας συμφωνούμε. Όλοι μας, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, όποιες και να είναι αυτές, σε ένα κοινό πρόγραμμα ρήξης με την ολιγαρχία, με το ταξικό σύστημα κτλ. Χρειαζόμαστε και ένα κοινωνικό μέτωπο, αν γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν το μάθαμε το 2015. Ότι η σύγκρουση είναι τόσο σκληρή με τα συμφέροντα, που αν δεν έχεις έξω
το κοινωνικό μέτωπο το οποίο θα βάλει πλάτες, καταραίεις. Αυτό πώς θα σφυριλατηθεί, λέγοντας δώστε μας εμάς την ψήφο και μετά... Να γίνουμε ισχυροί και μετά βλέπουμε. Εκεί, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής των εκλογών, λίγο πριν πάρει η πρόεδρος της Δημοκρατίας τηλέφωνο τον αρχικό του πρώτου κόμματος να δώσει τη σκυτάλη, την πρώτη σκυτάλη για το τριήμερο, μεταξύ εκείνης Δευτέρα το πρωί χαράματα και της Τετάρτης θα έχουμε σχηματίσει το κοινωνικό μέτωπο το οποίο θα στηρίξει, το κοινό πρόγραμμα το οποίο και αυτό θα το σχηματίσουμε μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης. Με το που λες αυτό βάζει τα γέλια. Το οποίο σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι τετραπέρατος, είναι πολύ έξυπνος και εξωτερικής άνθρωπος. Δεν είναι, δεν το γνωρίζει αυτό, το έμαθα εγώ τώρα. Το ξέρει. Το οποίο τι σημαίνει, επιλέγει την μη ύπαρξη κοινωνικού μετώπου και τη μη ύπαρξη κοινού προοδευτικού προγράμματος. Με άλλα λόγια, τι λέει. Το είπε ξεκάθαρα. Κάντε με εμένα πρωθυπουργό. Άμα δεν μου φτάνουν τα κουκιά, θα πάρω και από τους άλλους. Στο τρίμερο, τι μπορεί να δώσει σε εμάς τους άλλους. Είπε, λέει, το οποίο είναι το μεγαλύτερο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε, άκου τι είπε, Μπουλίκα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Είμαι σίγουρος το πρόσεξες, αλλά θέτω και το ερώτημα. Μπορεί να το πρόσεξες και το μυαλό σου να μην ήθελε να το κοιτάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Οι πολιτικές, λέει, που θα προκρίνει το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης προοδευτικής δήθεν, θα επιλεχθούν ανάλογα, λέει, με τις δυνάμεις των κομμάτων. Ναι, ναι. Αυτό είναι τραγελαφικό. Δηλαδή, το να πεις ότι πόσα υπουργεία θα πάρει ένα κόμμα θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που πήρε στο λαό και πόσους βουλευτές έχει, αυτό είναι λογικό. Έτσι, ένα μικρό κόμμα θα πάρει λίγα υπουργεία. Το να πεις όμως ότι οι απόψεις του Μέρα 25 θα διεισδύσουν στο κυβερνητικό πρόγραμμα ανάλογα με το ποσοστό που πήρε το Μέρα 25. Έτσι. Αυτό τι κάνει, δίνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό λέω ότι είναι τεράστιο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δικαίωμα να μιλάει για τερατογένεση. Να μιλάει για ένα μη σοβαρό, ένα απολύτως ασόβαρο και επικίνδυνα ασόβαρο κυβερνητικό πρόγραμμα. Βέβαια, καταλαβαίνουμε γιατί ο κύριος Τσίπρας το θέλει αυτό. Γιατί τον ενδιαφέρει ένα πράγμα. Ο σχηματισμός κυβέρνησης, η οποία θα κάνει ό,τι μπορεί για τον κόσμο, χωρίς να πλήξει την ολιγαρχία. Χωρίς τη ρήξη με την ολιγαρχία. Εμείς αυτό που λέμε ως Μέρα 25, αυτό υπάρχουμε ως κόμμα. Είναι ότι αν δεν κάνεις ρήξη με την ολιγαρχία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τον κόσμο, το οποίο να είναι άξιο λόγο. Θα το κάνει και ο Μητσοτάκης δηλαδή, αν μπορεί. Δεν έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης να δώσει και κάτι στο φτωχό, εάν αυτό δεν πλήξει τα συμφέροντα του Βαρδινογιάννη, του Μητυλινέου, του Περιστέρη, της EBC, του hedge fund που έχει αγοράσει τα αρπακτικά ταμεία, έχει πάρει την Εθνική Τράπεζα. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι απλά μια διαπίστωση ή ένα υποθετικό σενάριο. Έτσι έγινε και το 2015. Όχι το 2015, πριν από τρεις εβδομάδες. Όταν ψηφίσανε οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ την παραχώρηση των ναυπηγείων Ελευσίνας σε έναν απίθανο κύριο εξ Αμερικής, ο οποίος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ από τα δικά του λεφτά. Είναι ο ίδιος κύριος που έχει πάρει τα ναυπηγεία στη Σύρο. Μπράβο, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, τι έχει συμβεί στη Σύρο. Και με τα λεφτά του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα γίνει βιομήχανος. Και αυτό το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Δεν είναι ότι να πεις ήμουν κυβέρνηση, με πίεσε η Τρόικα, μου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, τι να κάνω. Εδώ είσαι αντιπολίτευση και το υπερψηφίζεις. Όπως υπερψήφισε το να δοθεί το δικαίωμα στο Λάτσι να οικοπεδοποιήσει το ελληνικό. Το ελληνικό. Από τη θέση της αντιπολίτευσης. Άμα τα κάνεις αυτά ως αντιπολίτευση, ως κυβέρνηση, τι ακριβώς κάνεις. Ρητορικό τώρα. Ναι, εντελώς ρητορικό. Και βέβαια νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε τι άλλο δεν είπε. Έτσι. Εκτός από μια απολογία, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών προς τη μεσαία τάξη, δεν ακούσαμε και κάτι, επειδή αναφέρθηκε στην ολιγαρχία, για ανακατανομή του πλούτου, δεν ακούσαμε για φόρους. Δεν ακούσαμε. Εντάξει, τώρα φόρους, τα μερίσματα. Ναι, εντάξει. Περίμενε, μισό λεπτό για τα μερίσματα. Γιατί λέει θα πάει το φόρο στο μέρισμα στο 15%. Εσύ ξέρεις πόσο πληρώνεις, πιο πολύ. Ιδίως αν όποιος μας ακούει, που έχει ένα εισόδημα 30.000, που δεν είναι κανένα φοβερό εισόδημα, πλησιάζει το 40%. Γιατί το εισόδημα από κεφάλαιο, που είναι ένα εισόδημα από μετοχές, που φυσικά σου έρχεται χωρίς να κάνεις τίποτα. Απλά επειδή είσαι κεφαλαιοκράτης, εισπράτης, γιατί να πληρώνεις
το μισό ποσοστό φόρου, το οποίο βέβαια είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Αλλά και πάλι, γιατί όχι. Εμείς, ας πούμε, στο Μέρα 25 να μην ξεκάθαρα κάτι. Κάθε ευρώ εισοδήματος να φορολογείται ανεξάρτητα από το αν είναι από κεφάλαιο, εργασία, νίκαια ή οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει αυτός που εισπράττει προσόδους από νίκαια ή μετοχές να πληρώνει λιγότερο από τον εργαζόμενο, από τον μισθωτό, ακόμα και τον καλά αμοιβόμενο μισθωτό. Ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα των συνταξιούχων. Να μην ξεχνάμε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε το ΕΚΑΣ. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μπορούσα να βάλω το χέρι μου με υπογράψει εκείνο το παλιόχρονο, το τρίτο μνημόνιο. Γιατί ήταν και τόσο χυδαίο. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίρνανε συντάξεις κάτω από 300 ευρώ και η υπόθεση να τους κόψει 150 ευρώ. Όχι, και παίρναν 500 ευρώ και πήγαν στα 300 ευρώ. Μπράβο. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που παίρνουν 300 και τους κόψαν τα 150. Και ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν μια εκδικητικότητα της Τρόικας που δεν είχε κανένα δημοσιονομικό όφελος, κανένα ουσιαστικό. Έτσι. Απλά ήταν στη φάση μπορώ να το κάνω για να αποδείξω ότι μπορώ να σε ξεφτελήσω, κύριε Τσίπρα, και θα το υπογράψεις. Και το υπέγραψε. Δεν το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να το υπογράψει αυτό. Το υπέγραψε στη φάση, στο συνολικότερο πλαίσιο ότι τη σώζει την Ελλάδα, λέγοντας ναι σε όλα. Και γι' αυτό υπάρχουμε εμείς ως Μέρα 25, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι σώθηκε η Ελλάδα. Θεωρούμε ότι απλά επεκτείνεται αυτή η δουλοπαρικία του χρέους, η φυλακή του χρέους, επεκτείνεται η δυνατότητα των πολύ λίγων ντόπιων και ξένων ουσιαστικά να απομυζούν αυτόν τον τόπο και να βγάζουν ό,τι πλούτο υπάρχει από αυτή τη χώρα, φυσικό ή ανθρώπινο, στα Cayman Islands. Και τι κάνουμε λοιπόν? Τίθεται το ερώτημα λοιπόν, τι κάνουμε και πώς πορευόμαστε. Να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή. Νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Η απάντηση στο ερώτημα τι κάνουμε. Ενισχύουμε το Μέρα 25. Δουλεύουμε για την αύξηση της επιρροής του στην κοινωνία. Όχι μόνο στη Βουλή, στα κινήματα. Στον κοινό άνθρωπο, ο οποίος, Μπουλίκα, ξέρεις, το χειρότερο κόστος, το μεγαλύτερο κόστος της συνθηκολόγησης του 2015 ήταν ότι κάηκαν ψυχές. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι δεν θα ξαναπιστέψουν ποτέ κανέναν και τίποτα, γιατί τον Αλέξη Τσίπρα, εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, μας πίστεψαν. Βγήκαν στους δρόμους, ανέβηκαν στα κάγκελα, ψήφισαν για πρώτη φορά ίσως στη ζωή τους άνθρωποι που δεν πίστευαν στον κοινοβουλευτισμό. Και αυτούς τους ουσιαστικά τι τους είπε ο Αλέξης Τσίπρας? Ήσασταν κομμάτι της αυταπάτης μου. Ήσασταν ένα λάθος. Κάνατε λάθος που ψηφίσατε όχι. Γιατί τελικά το ναι επικράτησε. Ας πούμε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μιλούσα τώρα τις προηγούμενες μέρες για την ακρίβεια με έναν άνθρωπο έντιμο, καλό στη δουλειά του, δεν θα πω ποιος ήτανε, όχι κομματικοποιημένο, ο οποίος μου λέει, εντάξει μωρέ, μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης, τι πρόβλημα έχει? Και ξέρω πολύ καλά ότι ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό. Και όταν τον πίεσα λίγο, του λέω, δεν μου λες, γιατί το λες αυτό? Αφού γνωρίζω ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε ένα προς ένα αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, τα απορρίπτεις μεταυδελιγμίας. Μου λέει, έτσι είναι όλη η πολιτική σκηνή. Σε αυτό το μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχει αριστερά. Γιατί όταν στο πλαίσιο της πρώτης φοράς αριστερά λέει εμείς δεν θα τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, εμείς δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε, προτιμάμε να πεθάνουμε, να βγούμε στους δρόμους πάλι, εμείς είμαστε, να χάσουμε τα υπουργεία μας, συντάγματος. Έτσι. Όταν λοιπόν στο όνομα της αριστεράς λες δεν πειράζει τώρα, για να μείνουμε στην κυβέρνηση, για να πετύχουμε, εντάξει, θα καταργήσουμε το ΕΚΑΣ, μιας και αναφέρθηκε στο ΕΚΑΣ, το οποίο έπεφτε κάθε μήνα, έτσι. Μήνες έμπαινε, μήνες έβγαινε, ερχόταν το ΕΚΑΣ. Κάποια στιγμή μετά από 2 χρόνια θα δώσουμε και ένα φιλοδόρημα μία φορά το χρόνο πριν από τα Χριστούγεννα ή πριν τις εκλογές. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό τι κάνει? Κάνει τους ανθρώπους εκεί έξω να απορρίψουν τον κοινοβουλευτισμό. Έτσι δίνεται και πάτημα στο φασισμό. Το όλοι οι ίδιοι είναι. Και συντηρητικοποιείται η κοινωνία λόγω της πολιτικής εκείνων που αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί και αυτοαποκαλούνται αριστεροί.
Δικαιώνεται δηλαδή αυτό που έχει πει και ο Νόαμ Τσόμσκι, ότι οι εκλογές δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί η αντιπροσώπευση εξαντλείται μόνο στην εκπροσώπηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Ναι, το έχει πει, αλλά έχει πει καλά ο Νόαμ. Ναι, εντάξει. Ο Νόαμ δεν είναι υπέρ της αποχής. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε. Δεν λέει, το αντίθετο λέει. Λέει ότι ζούμε σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς με εκλογές, οι οποίες δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να οργανωνόμαστε. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, μεθαύριο με τον Νόαμ και μαζί με άλλους καμιά εικοσαριά από αυτούς που δεν βάζουμε το κεφάλι, δεν καταθέτουμε τα όπλα, θα δουλέψουμε για ένα πεντάωρο, εξάωρο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνει ο Νόαμ και άλλοι, και πολύ νεότεροι του βέβαια, για τη δημιουργία ενός νέου κομματικού φορέα στις ΗΠΑ. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι ούτε ο Νόαμ το βάζει κάτω. Εννοείται. Στα 90 κάτι του έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παραδεχόμαστε μερικά πράγματα για να μπορούμε να προχωράμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με μεγάλο μέρος φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ και του τρόπου που διακυβέρνησε, όχι μόνο, βασικά ήταν μετά το δημοψήφισμα του 2015, ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο που, πώς να το πω, δεν είναι απαθής, αλλά πιστεύει ότι δεν έχει διεξόδους. Και έχει ιτηθεί τόσες πολλές φορές που δεν ξέρω, χρειάζεται κάτι πολύ ισχυρό, πιστεύω εγώ, να τον ταρακουνήσει. Δεν έχω βρει τον τρόπο. Χρειάζεται δεν ξέρω τι να πω. Χρειάζεται αλήθεια. Χρειάζεται ίσως ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Χρειάζονται άλλες μορφές κοινωνικής αντίδρασης. Χρειάζονται σε τοπικό επίπεδο κοινωνικές οργανώσεις. Δεν ξέρω. Ερωτήματα βάζω. Αυτά πάντα χρειαζόντουσαν. Το κοινωνικό κίνημα, το κοινωνικό μέτωπο είναι απαραίτητη συνθήκη. Θέλω να πω ότι είναι κάπως ξεπερασμένες οι κομματικές δομές. Αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να το πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και εμείς ως κόμμα, για παράδειγμα, δεν πιστεύουμε στις κομματικές φοιτητικές παράταξεις. Δεν πιστεύουμε στον κομματισμό των συνδικαλιστικών οργάνων. Εμείς μπαίνουμε στα φοιτητικά κινήματα, μπαίνουμε στα συνδικαλιστικά κινήματα να τα στηρίξουμε στο βαθμό που είναι αυτοδύναμα. Νομίζω ότι η απάντηση μπουλικά είναι στο τι πρέπει να γίνει. Έτσι, στο ερώτημα που είχε θέσει ο Λένιν. Mm-hmm. Είναι νομίζω αυτό που κάνει το ΜΕΡΑ25. Γιατί σε τελική ανάλυση τι λέμε. Κοιτάμε τους ψηφοφόρους στα μάτια και τους λέμε κάτι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Το μόνο που σας υποσχόμαστε είναι δάκρυα και αίμα. Δεν σας υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Δεν έχουμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 ή του 2022. Λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, λεφτά υπάρχουν, αλλά αν πρέπει να επιτρέψετε σε μένα, λέει ο ένας, το ίδιο λέει και ο άλλος, να τα διαχειριστώ για να πιάσουν τόπο. Εμείς λέμε λεφτά δεν υπάρχουν. Είμαστε μια καταχρεωμένη, υπερχρεωμένη χώρα, ένα κράτος πτωχευμένο. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπει φρένο στην προσοδοφορία των ολιγαρχών, να γίνει ένα διανομή πλούτου. Αυτό θα σημαίνει σύγκρουση, μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και ίσως και μέσω πρόθεσμα. Αυτό να σημαίνει ότι θα μπορεί να τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα για να γίνουν καλύτερα. Μπορεί να χρειαστεί και μια ρήξη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την Τρόικα, την οποία αυτή τη φορά να γίνει όμως, γιατί την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για αυτή και δεν την κάναμε ποτέ. Άρα μην μας πει κανένας ότι την κάνατε και απέτυχε. Δεν έγινε η ρήξη ποτέ. Κάνω μια μικρή παρέμβαση. Μιλάμε για δάκρυα και αίμα, γιατί είναι το αντίτιμο της ελευθερίας και της προπτικής. Θεωρείς ότι είναι ευνοϊκότερη αυτή η περίοδος, γι' αυτό που λες, θέλω να πω, με δεδομένη την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το μυαλό του ανθρώπου έχει πάντα μια τάση να ωρεοποιεί το παρελθόν και να θεωρεί τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν. Έχουμε μια τέτοια τάση. Ακόμα και τη δεκαετία του 50 τη θεωρούμε ότι είχε περισσότερο, ήταν πιο ελπιδοφόρα από ότι σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Εκείνα τα σκοτεινά τα πέτρινα χρόνια. Θυμάμαι το 2010, Μπουλίκα, όταν έβγαινα στα κανάλια, στα ελληνικά, στα ξένα, και έλεγα, πτωχεύσαμε,
να αγκαλιάσουμε την πτώχευσή μας, να την αγαπήσουμε, να μην την προδώσουμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για να απελευθερωθούμε από το χρέος που δεν μπορούμε να πληρώσουμε και να πληρώσουμε, να καταβάλουμε το αντίτιμο της χρεοκοπίας και να προχωρήσουμε. Και τότε το Πασόκ που ήταν στην κυβέρνηση, όλος εκείνος ο Συρβετός, με χαρακτήριζαν εθνοπροδότη, κανονικά εθνοπροδότης. Ο αρχιερέας της πτώχευσης με λέγανε. Δεν ξέρω να το θυμάσαι καθόλου. Τι γίνεται, όταν είμαστε στην κυβέρνηση το 2015, τι λέγανε οι ίδιοι? Το 2010, αν κάναμε αυτό που έλεγες, θα ήταν σωστό. Αλλά όχι τώρα, βρε παιδί μου. Έτσι. Σήμερα τι μας λένε πάλι στο ΜΕΡΑ25, οι ΣΥΡΙΖΕΙ αυτή τη φορά. Μας λένε, το 2015 τελικά ίσως να μπορούσαμε να το έχουμε κάνει κάποιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων δεν τα καταφέραμε, σήμερα δεν υπάρχει πιθανότητα. Σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει πιθανότητα. Τα πράγματα είναι απλά. Όσο η κοινωνική οικονομία της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμη, απαιτείται ρήξη για να γίνει βιώσιμη. Να πιστεύουμε ότι με μια καλύτερη και πιο ηθική διαχείριση μιας μη βιώσιμης κοινωνίας μπορείς να την κάνεις βιώσιμη χωρίς να σπάσεις αυγά, να κάνεις ομελέτα, αυτό είναι ένα κομμάτι, αυτό που εγώ ονομάζω μνημονιακός λαϊκισμός. Τι σημαίνει λαϊκισμός? Να υπόσχεσαι πράγματα που εσύ ο ίδιος ξέρεις ότι δεν μπορείς να δώσεις. Αυτό σημαίνει λαϊκισμός. Να υπόσχεσαι τα πάντα σε όλους. Και γεφύρι θα σας κάνουμε. Αυτό είναι ο λαϊκισμός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είχαμε το λαϊκισμό της ακροδεξιάς. Εντάξει. Τραμπ, Χρυσή Αυγή, Καμένος. Ωραία. Είχαμε τον ακροκεντρό λαϊκισμό, ο οποίος ήταν, τι έλεγε, αν κάνουμε ό,τι πει η Τρόικα, θυμάσαι που λέγανε ότι το μνημόνιο είναι το καλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας, τότε θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Και αυτός λαϊκισμός είναι μνημονιακός, ακροκεντρός, τροϊκανός λαϊκισμός. Μετά είχαμε το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας είπε τον Αύγουστο του 2018 ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε ως ελληνικός λαός είναι να ψηφίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει κρατεά, δίκαιη και σοσιαλιστική. Και αυτός είναι ένας λαϊκισμός, και αυτός μνημονιακός. Έτσι. Τώρα έχουμε το λαϊκισμό του 5ου μνημονίου της Ελλάδας 2,0, που η Ελλάδα είναι ο φάρος που δείχνει το φως στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτά δεν έλεγε στο Κογκρέσο ο Μητσοτάκης, όταν το χειροκροτούσαν όλοι στο Κογκρέσο. Είναι την εύκολο να σε χειροκροτάνε στο Κογκρέσο, άμα τους γλύφεις πατόκορφα. Αυτή είναι διαφορετική έκφραση κάθε μία ενός λαϊκισμού. Εμείς στο ΜΕΝΑ25 τι λέμε? Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για όλους. Κάποιοι θα χάσουν από το ΜΕΝΑ25 και θα χάσουν πολλά. Είναι ένα 20-30% της ελληνικής κοινωνίας. Οι υπόλοιποι μπορεί και εσείς να χάσετε, αν ψηφίσετε εμάς. Στο βαθμό που η ρήξη, ο πόλεμος, όταν μπαίνουν οι Ιταλοί στο μέτωπο, τον Οκτώβριο του 40, δεν θα περάσουμε ωραία από την άποψη ότι θα πάνε όλα καλύτερα επειδή μαχόμαστε υπέρ πατρίων. Όχι. Και κρυοπαγήματα θα πάθουμε και θα σκοτωθούμε και θα τραυματιστούμε. Αλλά είναι η μόνη προοπτική για απελευθέρωση. Αυτό λέει το ΜΕΝΑ25. Και εν πάση περιπτώσει, από ένα βέβαιο θάνατο, νομίζω ότι η επιλογή να μάχεσαι είναι προτιμότερη. Και μάλιστα και τι θάνατο. Ξέρεις, να αργοπεθαίνει σε ένα υγρό μπουντρούμι της φυλακής του χρέους. Με όλα τα συνεπακόλουθα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Άμε. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Ετούτο
αυτό το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν. Κάθενας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια. Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του. Με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαραπί στη μικρή ερωμένη του αποσύλια και κάποιος ναύτης Ιταλός σε ένα γρεκόλο στρώμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα είκοσι μου έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτεν ακουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που ιδιοτροπία με έκαμε και το έκαμα δικό μου. Κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα είκοσι μου έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε να κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Radiomera.gr, η ώρα είναι 1 και 46 πρώτα λεπτά. Εδώ έχουμε καλεσμένο στο στούντιο το γραμματέα του Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη. Να πούμε ότι στον ήχο είναι η Χαρά Στόκα. Στην παραγωγή Γιάννα Θανασίου, Γιώργης Χρήστου. Στο μικρόφωνο εγώ, Μπουλίκα Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να μείνουμε λίγο ακόμη στον Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε. Να μείνουμε σε αυτά που είπε περί επαναφοράς της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στη χώρα. Τι ωραία θα ήταν να επαναφέραμε τη δημοκρατία. Λες και την είχαμε βέβαια ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είχαμε περισσότερη δημοκρατία από αυτή που έχουμε τώρα. Τώρα κάτι σε προσωμείωση. Δημοκρατία. Δημοκρατία τώρα. Κοίτα. Δεν θα με πείραζε αν ο Αλέξης Τσίπρας έβγαινε στη Θεσσαλονίκη και έλεγε: μία κούλπα. Έκανε αυτό, εκείνο, δεν έκανε εκείνα. Αυτή τη φορά θα τα κάνω και θα τα κάνω για αυτό το λόγο και με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως βγαίνει και με το ύφος της εποχής πριν το 2015, εκείνο το αγωνιστικό που το έχει ο Αλέξης άμα θέλει, με τον κόσμο από κάτω να παραλύει από τη χαρά, λέει, δεν θα επιτρέψουμε, λέει, πλέον την ασυλία των τραπεζικών στελεχών, όλων των υπαλλήλων της, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα καταργήσουμε αυτή την ασυλία. Βρε Αλέξη, εσύ δεν την νομοθέτησες. Ήτανε ένα από τα κομμάτια του τρίτου μνημονίου. Δηλαδή, όταν φτιάξανε το υπερταμείο, δεν ήταν εκεί μέσα η ασυλία όλων των στελεχών του υπερταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε την ασυλία όσων ουσιαστικά μανιπουλάρουν τα στατιστικά στοιχεία της οικονομίας από την Ελστάτ. Πες ότι το έκανα και τώρα θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να το πάρω πίσω. Τότε
θα ήμουν πιο συγκαταβατικός, ξέρεις. Αλλά εδώ μιλάμε για κανονική, κανονικότατη προπαγάνδα. Και βέβαια φυσικά δεν είπε τίποτα και για τα μάτια, έτσι. νομίζω ότι... ήταν πιο γλυκά επισήρυνση. Με ρίχνανε ροδόνερο στους διαδηλωτές. Συλλαμβάνανε αυτούς που πηγαίνανε να διαμαρτυρηθούν για τους πληστηριασμούς με χαμόγελα, με ανθοδέσμες, ως σιροπέδες. Και βέβαια δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις, δηλαδή, αυτή η ισοπαίδωση, γιατί ισοπαιδωτικό είναι να χαρακτηρίζεις επίθεση και να καταδικάς την επίθεση με τρικάκια στο σπίτι του Πέτσα, όταν ο ίδιος την προηγούμενη μας είχε πει ότι αν δεν προσαρμοστούμε θα πεθάνουμε. Δηλαδή, ναι, νομίζω είναι ενδεικτικό και αυτό. Κοίταξε, θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι του 2015 πόσο γρήγορα η συνθηκολόγηση που ξεκίνησε από Μαξίμου μεταδόθηκε σαν μια πραγματική πυρκαγιά σε πάρα πολλούς χώρους που ελέγχονταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο γρήγορα δήμαρχοι γύρω από το ελληνικό που είχαν πρωτοστατήσει να μην πάρει το ελληνικό Λάτσις, ξαφνικά είδαν το Λάτσι ως τον Θεό που θα έσωζε την περιοχή. Πόσο γρήγορα έβαλαν νερό στο κρασί τους όσο αφορά, παράδειγμα, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την, πλήρη, το πλήρες ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων. Τα μισά, πάνω από τα μισά άρθρα του αντεργατικού νόμου του κυρίου Χατζηδάκη και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας τα ψήφισαν. Αυτό το είχαμε δει μια φορά να ξαναγίνεται όταν ένα πάλε ποτέ ριζοσπαστικό Πασόκ πασοκοποιήθηκε και εκείνο. Πέρασε τη διαδικασία που από εκεί που ήταν αριστερά της αριστεράς, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατέληξε να είναι το Πασόκ που ξέρουμε. Ναι, αλλά αυτό πήρε 20 χρόνια. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε άντε 20 μέρες το πολύ. Σαν έτοιμη από καιρό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έτοιμη από καιρό. Απλά είναι, ξέρεις κάτι, και εδώ πρέπει να απευθυνθούμε και στον κόσμο του Μέρα. Οι οποίοι εύλογα ρωτούν. Οι άνθρωποι που δεν είναι στο Μέρα, αλλά μας κοιτάνε με συμπάθεια και δεν κάνουν το βήμα προς τα εμάς. Γιατί σου λέει, καήκαμε στο κυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Γιατί να μην μας προδώσετε εσείς, μας πρόδωσαν οι άλλοι. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα να μπορούμε να τους πούμε. Δεν υπάρχει τι εγγύηση να δώσουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τα ίδια. Πέρα του να πεις ότι ξέρεις, κάποιοι από εμάς κρυθήκαμε τότε, δεν το κάναμε. Και εισπράξαμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό και προσωπικό κόστος για να μην το κάνουμε. Αλλά και αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Η δυνατότητα της αριστεράς να πείθει, η αξιοπιστία όσων μιλάμε για ρήξη, είναι αυτή που κλονίστηκε εδώ και πολύ καιρό. Και όλη αυτή η συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση μας βάζει σε ένα μεγάλο δίλημα. Γιατί, Μπούλικα. Το μιλάω σαν να είμαστε δυο μας και να μην μας ακούει κανένας. Εσείς που ακούτε, κάντε ότι δεν ακούτε. Μιλάμε με την Μπούλικα. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος εκεί έξω ψάχνει να βρει κάπου να πιαστεί μια ελπίδα ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και είναι φυσιολογικό να λέει βρείτε τα ρε παιδιά, να τον ρίξουμε. Είναι ανθρώπινο αυτό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ο ίδιος άνθρωπος που το λέει αυτό, πολλές φορές ταυτόχρονα σκέφτεται θα βγούνε πάλι μαζί, έτσι, θα μας υποσχεθούν ρήξεις και ανατροπές και αναδιανομής εισοδημάτων και προσόδων και πάλι για την ολιγαρχία θα δουλεύουν. Οι ίδιοι. Το μεγάλο ζητούμενο για μας το ΜέΡΑ25 είναι πώς θα καταφέρουμε να δημιουργηθεί ξανά σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο, με τους μικρομεσαίους που τους λέμε 15% ΦΠΑ, να το πιστέψουν ότι το εννοούμε, ότι θα το κάνουμε και ας πεθάνουμε. Νομίζω ότι έχουν εθιστεί και στο λιγότερο, στο μικρότερο κακό. Δεν είναι μόνο ότι έχουν εθιστεί, είναι το χειρότερο είναι ότι έχουν εθιστεί και ταυτόχρονα το απεχθάνονται. Και αυτό δημιουργεί μια δυσαρέσκεια, μια στεναχώρια. Γιατί όταν ταυτόχρονα
έχεις εθιστεί σε κάτι το οποίο το απεχθάνεσαι. Έτσι δεν είναι οι περισσότεροι καπνιστές που θέλουν να το κόψουν και δεν μπορούν. Έχουν εθιστεί, δεν μπορούν χωρίς τη τσιγάρα και ταυτόχρονα το συχαίνονται την ώρα που το καπνίζουν. Έτσι είναι η σχέση των προοδευτικών ανθρώπων με την αριστερά μετά το 15. Και εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση. Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, γιατί μόνο η εμπιστοσύνη τελικά θα αναβιώσει την ελπίδα. Να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο. Με μεγάλη μου χαρά. Να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Για ένα πόλεμο που συνεχίζεται. Άνθρωποι σκοτώνονται. Καταστρέφονται υποδομές. Και είναι, δεν ξέρω, η εντύπωση που προσπαθούν να περάσουν και τα μέσα ενημέρωσης είναι ότι δεν γίνεται και τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, ταυτόχρονα μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω ακριβώς αυτού του πολέμου. Δεν ακούμε τίποτα, δεν βλέπουμε καμιά πρωτοβουλία να βρεθεί μια λύση, μια ειρηνική λύση για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι επιδιώκουν το μέτωπο με την Κίνα άνοιξε πριν από το μέτωπο στην Ουκρανία. Ξεκίνησε ο Τραμπ με το νέο ψυχρό πόλεμο. Οι εξοπλισμοί της Ταϊβάν είναι παλιά ιστορία. Είναι εξοπλισμένοι σαν να στακώσει η Ταϊβάν. Θέλω να σου θυμίσω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος το 2016, πότε ήταν να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ταϊβάν. Και τότε είχε γίνει διπλωματικό επεισόδιο με την Κίνα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά θα βλέπουμε ότι υποδαυλίζεται αυτή η κατάσταση. Ο νέος ψυχρός πόλεμος πάντοτε ελόγευε τον κίνδυνο να μετατραπεί σε θερμό πόλεμο. Πάντα αυτό συμβαίνει με τους ψυχρούς πολέμους. Αλλά η Ουκρανία είναι η μεγάλη τραγωδία. Εμείς το ΜΕΡΑ25 το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αν δεν υπάρξει μία κίνηση ειρηνοποίησης, εξειρήνευσης, κινδυνεύουμε με ένα νέο Αφγανιστάν στις παρυφές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Τι σημαίνει Αφγανιστάν? Όπως τότε με τους Μουτζαχεντίν, οι Ηνωμένες Πολιτείες τους εξόπλισαν αρκετά ώστε η Μόσχα να μην κερδίσει, αλλά όχι αρκετά για να δημιουργηθεί η δυνατότητα για μια συνεκτική αφγανική μετασοβιετική κοινωνία, οργανωμένη κοινωνία. Και το αποτέλεσμα ήταν φατρίες μεταξύ τους να οδηγήσουν στην άνοδο των Ταλιμπάν και μια καταστραμμένη χώρα μόνιμα σε κατάσταση φτώχειας και πείνας, ένας παγωμένος πόλεμος. Αυτό το Αφγανιστάν. Εκεί πηγαίνει η Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξόπλισαν τον Μουτζαχεντίν, εξοπλίζουν τον Ζελένσκι. Η ρωσική αρκούδα δεν θα χάσει, αλλά δεν θα κερδίσει. Αυτός ο πόλεμος παγώνει πια. Μετατρέπεται σε κάτι σαν μεταξύ Αφγανιστάν και Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πόλεμος χαρακομμάτων. Δηλαδή μπορεί να πήρανε 10 χιλιόμετρα από εδώ οι Ρώσοι, 70 χιλιόμετρα οι Ουκρανοί κτλ. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ουκρανικός στρατός να μπει στη Ρωσία, έτσι, να πάρει την Κρυμαία. Και δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ρωσικός στρατός να πάρει το Κίεβο. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ένα παγωμένο πόλεμο εκεί με έναν μόνο νικητή. Άντε δύο. Δύο είναι οι νικητές. Ο ένας νικητής είναι βεβαίως η Αμερικανική πολεμική βιομηχανία που τρίβουν τα χέρια τους όταν έρχεται ο Σόλτς, ο καγκελάρης της Γερμανίας και λέει θα δώσω 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρω όπλα. Από ποιον θα τα πάρει? Η Γερμανική πολεμική βιομηχανία είναι ισχνή. Από τους Αμερικανούς θα τα πάρει. Ο δεύτερος μεγάλος κερδισμένος είναι οι πετρελαιάδες και ιδίως οι πετρελαιάδες του Τέξας, οι οποίοι πλέον πουλάνε υγροποιημένο αέριο σε εμάς, τους Ευρωπαίους, που δεν το παίρνουν πλέον από τον Πούτιν. Οι μεγάλοι τιμένοι είναι οι Ουκρανοί, είναι οι Ρώσοι, είναι οι Ευρωπαίοι, είναι οι λαοί του κόσμου και βέβαια είναι το περιβάλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει ξεχάσει την ιστορική της υποχρέωση να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και όλοι σκάβουμε για να βρούμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο την ώρα που ο πλανήτης καταραίει. Η Γρυνλανδία αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να λιώσει όλη.
Το οποίο σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε πλέον, θα περάσουμε το σημείο μη επιστροφής και θα καταδικάσουμε τις επόμενες γενιές σε συνεχή συρρήκνωση του ζωτικού χώρου της ανθρωπότητας. Και έχουμε και κάτι άλλο παράλληλα με όλα αυτά που είπες. Έτσι, έχουμε μια επιθετική και συνεχώς ανερχόμενη ακροδεξιά. Αν ρίξουμε μια ματιά στην Ευρώπη και δούμε και τι έχουμε εκλογές σε λίγο στην Ιταλία και είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, έτσι, ο σχηματισμός ακροδεξιάς κυβέρνησης. Το χειρότερο είναι ότι η ακροδεξιά είναι στην εξουσία εδώ και καιρό χωρίς καν να έχει κερδίσει εκλογές. Βλέπω Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα για τις επαναπροωθήσεις, το οποίο τι κάνει, για σκέψη τι κάνει Μητσοτάκης. Α, συγγνώμη, είπες επαναπροωθήσεις και είχε και εδώ μια αναφορά. Ή μάλλον δεν είχε αναφορά Αλέξης Τσίπρας στην... Ήταν απίστευτο αυτό που διάβασα να λέει, ότι έχει πει και του έλεγξε και όντως το έχει πει, είπε ότι οι μετανάστες είτε θα γίνουν εργάτες γης είτε θα φύγουν. Δηλαδή, τι, ακόμα και αυτοί που μπορούν να γίνουν γιατροί και να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους στην Ελλάδα, ακόμα και αυτοί που μπορούν να γίνουν δάσκαλοι, ακόμα και αυτοί που μπορούν να γίνουν μαθηματικοί, θα πρέπει να γίνουν εργάτες γης, αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα, ή θα φύγουν. Και με τι δικαιώματα, ή χωρίς δικαιώματα. Χωρίς δικαιώματα. Λοιπόν, αλλά πάμε πίσω στην ακροδεξιά. Γιατί θα έρθω στη Μελώνη, που θα είναι, όπως φαίνεται, η επόμενη πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε η ακροδεξιά να κερδίσει εκλογές, γιατί μπήκε μέσα στο Πασόκ. Θυμάσαι Χρυσοχοίδη, Λοβέρδο με τις οροθετικές γυναίκες. Αυτά είναι ναζιστικά πράγματα που κάνανε ο Χρυσοχοίδης και ο Λοβέρδος. Ναζιστικά πράγματα. Δεν έχουν γίνει παρά μόνο σε ναζιστικά καθεστώτα. Αυτά. Δεν να συλλαμβάνεις γυναίκες στον δρόμο χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς καμία ιδεολογία. Να τους χώνεις μια ένεση, να τους τραβάς αίμα χωρίς την συγκατάθεσή τους και να βάζεις στο ίντερνετ τις φωτογραφίες τους άμα είναι θετικές στον HIV. Αυτά γινόντουσαν. Γιατί γινόντουσαν? Θυμάσαι, γινόντουσαν γιατί τότε αυτό το κομμάτι του Πασόκ, Χρυσοχοίδης, Λοβέρδος, προσπαθούσαν να αποσπάσουν ένα κομμάτι της δυναμικής της Χρυσής Αυγής, με την οποία ήθελε μετά να συνεργαστεί ο Σαμαράς. Σήμερα, εδώ και 3 χρόνια, έχουμε ένα πρωθυπουργό στην Ελλάδα, ο οποίος έχει κάνει προσωπική του πολιτική το ρητό εκείνο που είχε πει ο Πλεύρης, αν δεν κάνω λάθος, κάποτε, ότι αν δεν υπάρχουν νεκροί στο Αιγαίο, δεν θα σταματήσει η μεταναστευτική ροή. Mm-hmm. Τι είναι οι επαναπροωθήσεις? Ουσιαστικά σηματοδοτούμε ότι θα σας πνίξουμε. Αν έρθετε, μην έρθετε. Λοιπόν, αυτό είναι φασισμός. Και είναι πλέον η επίσημη πολιτική της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι επαναπροωθήσεις έχουν ρητά αυτό το στόχο. Και μάλιστα κουτοπώνυρα. Από τη μία μεριά, η ενδυνάμει και επί της πράγμας οι ακροδεξιές μας κυβερνήσεις αρνούνται ότι επαναπροωθούν, την ώρα που κλείνει το μάτι στους δικούς τους ψηφοφόρους, είδατε τι ωραία που είμαστε, τους επαναπροωθούμε. Λοιπόν, γιατί να φοβηθώ τη Μελώνη όταν έχουμε το Μητσοτάκη? Πάω στην Ιταλία. 2 κουβέντες για την Ιταλία. Μία κουβέντα είναι ότι μην ξεχνάμε ότι εκεί έχουμε 2 ειδών φασιστών. Έχουμε τον Σαλβίνη, ο οποίος είναι ένας φασίστας, γιατί φασίστας είναι και ο Σαλβίνη. Αυτός ξεκίνησε την ιστορία με το να πνίγονται εξ επί τούτου οι μετανάστες στη Μεσόγειο. Θυμάσαι, υπάρχει ένας δήμαρχος που είναι και φίλος του DM25, ο οποίος διώκεται επειδή περιέθαλψε ο δήμος του μετανάστες και διώκεται από την κυβέρνηση του Σαλβίνη, όταν ήταν η πρόσφαση εσωτερικών Σαλβίνη. Αυτός όμως είναι κριτικά ιστάμενος απέναντι στο ευρώ και φιλοπουτινικός. Και στη Μελώνη, η οποία είναι πιο σταθερή ως απόγονος του Μουσολίνη, δηλαδή αν δεις τις απόψεις της για τον Μουσολίνη δεν έχουν αλλάξει από τότε που ήταν νέα κοπέλα, ακόμα και σήμερα υποστηρίζει την κυβέρνηση Μουσολίνη, ενώ Σαλβίνη το κρύβει και λιγάκι. Η οποία Μελώνη όμως έχει προσχωρήσει πλήρως στο ατλαντικό μέτωπο, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, υπέρ της Ουκρανίας, και έχει βάλει νερό στο κρασί της στην κριτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για τους ακροατές του Ράδιο Μέρα, είναι ότι οι συνοδοιπόροι μας στην Ιταλία, το DM Ιταλίας, βρίσκονται στα τελευταία στάδια της συγκρότησης πολιτικού φορέα. Εκλογικού φορέα. Με όνομα Μέρα 25. Όπως και στη Γερμανία. Αυτό είναι είδηση. Το Νοέμβριο θα γίνει η ιδρυτική συνέλευση. Ίσως ο λόγος που θυμήθηκα να το πω αυτό τώρα είναι ότι χτες το βράδυ έβγαλε τα μάτια μου διαβάζοντας τις 35 σελίδες που είναι το σχέδιο του πολιτικού τους προγράμματος. Θέλω να πω ότι ο αγώνας είναι συνεχής, είναι πανευρωπαϊκός, είναι παγκόσμιος εναντίον του φασισμού, ο οποίος δεν χρειάζεται να κερδίζει εκλογές για να βρίσκεται στην κυβέρνηση ή στην εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο μέτωπο. Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δυστυχώς η αριστερά είναι κατακαιρματισμένη. Είναι κατακαιρματισμένη. Δεν έχει μια συλλεκτική πρόταση. Κοιτάξτε, η χειρότερη εμπειρία που είχα, προσωπικά μιλώντας τώρα, το 2019, πριν τις ευρωεκλογές, ήταν στην Ιταλία. Γιατί τότε το DiEM25 με την Ευρωπαϊκή Άνοιξη είχαμε κατέβει σε 8, 9, 10 χώρες. Στην Ιταλία δεν καταφέραμε να κατέβουμε μαζί. Ήταν η χώρα στην οποία είχαμε μεγάλες ελπίδες. Γιατί είχαμε πολύ καλούς συντρόφους. Πέραν του DiEM Ιταλίας, είχαμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις. Συντροφικές σχέσεις. Είχε μπει και μέσα στο DiEM. Τον δήμαρχο της Νάπολη, τον Λουίτζι Ντε Μαγίστρις. Με τον Φρατογιάννη, που ήταν ο γραμματέας και εξακολουθεί να είναι της Ιταλικής Αριστεράς, Σινίστρα Ιταλιάνα. Με 100 δημάρχους, που ήταν ανεξάρτητοι. Με τους πράσινους της Ιταλίας. Με την Ρεφοντατσιόνε Κομμουνίστα, την κομμουνιστική επανείδηση που έχει μείνει πάρα πολύ μικρό μέρος της, αλλά έχει μηχανισμό σε όλη την Ιταλία. Με κινήματα στην Πολόνια, στο Παλέρμο, με το δήμαρχο του Παλέρμο. Και νομίζαμε, ελπίζαμε ότι όλοι αυτά κατέβουμε μαζί. Και τελικά δεν μπόρεσαν να συνυπάρξουν. Εμείς στον DiEM κάναμε την πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να τους κρατήσουμε όλους μαζί. Γιατί? Και γιατί, ποιο ήταν το ζητούμενο? Ότι είχες κάποιους οι οποίοι είχαν ενστερνιστεί τη θέση του Μελανισσών ότι πρέπει να πάμε κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι οι οποίοι έλεγαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ψωμί. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι πέρανε εντολές από τους πράσινους στις Βρυξέλλες, μην πάτε με αυτούς γιατί πρέπει να κατέβουμε μόνοι μας, γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Κόμμα της Γερμανίας. Τα λέω όλα τώρα για να καταλάβεις τη θλίψη όταν τελικά όλο αυτό το πράγμα κατέρευσε. Τώρα ο Λουίτζι Ντε Μαγίστρις κατεβαίνει στις εκλογές. Αυτή είναι απόρρια εκείνης της προσπάθειας που είχαμε κάνει τότε, τον υποστηρίζουμε, όπως υποστηρίξαμε εμείς το DiEM25 και το Μελανισσόν. Παρά τις σημαντικές διαφωνίες. Γιατί εμείς λειτουργούμε ενωτικά. Δεν θα πάει καλά η Λαϊκή Ένωση, έτσι τη λέει, του Λουίτζι. Και ακριβώς γι' αυτό ιδρύουμε τον πολιτικό φορέα το Νοέμβριο στην Ιταλία, γιατί πρέπει να υπάρξει και εκεί ελπίδα. Τα μέλη μας εκεί, και έχουμε χιλιάδες Ιταλούς μέλη του DiEM25, δεν αντέχουν να μην υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Εκείνο που αρνιόντουσαν να έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί διαφωνούσαν μεταξύ τους και σε κάθε λέξη. Ναι, αυτό δεν οδηγεί πουθενά και τα πράγματα είναι πολύ ωριακά. Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Αναφέρθηκες και στην κλιματική αλλαγή, την κατάρρευση. Έτσι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Άλλος ένας τομέας που δεν ακούσαμε τίποτα από τον Αλέξη Τσίπρα, η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Έτσι. Θα ακούσεις προεκλογικά. Θα μιλήσει, γιατί μιλάνε. Δεν έχουν πρόβλημα. Εκεί που δεν θα ακούσεις κιχ, είναι θα καταργήσουμε τις εξορίξεις. Θα συνεχίσουμε να υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό έσοδα που δεν θα υπάρξουν ποτέ. Μόνο οι Exxon Mobil θα τα πάρει, ούτε αυτοί θα τα πάρουν. Αυτή η ιστορία με τον αγωγό, τον EastMed, από το Ισραήλ στην Ελλάδα, που την ξεκίνησε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στην εξωτερική μας πολιτική. Έχει αποκοιμήσει συνειδήσεις. Έχει
μειώσει τα ερίσματα που έχει η χώρα μας στον αραβικό κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των προοδευτικών οικολόγων σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την Νορβηγία και τη Σουηδία μέχρι την Ισπανία. Εμείς περιμένουμε. Εμείς έχουμε μια πολύ απλή άποψη στις μέρα 25. Τέλος τα ορυκτικά καύσιμα. Τέλος. Αν είχαμε επενδύσει εδώ και καιρό σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, θα ήμασταν έτοιμοι τώρα ως Ελλάδα να μετατραπούμε στο ενεργειακό κέντρο της Μεσογείου. Μπορούμε. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Θα χάσουμε και αυτή την βιομηχανική επανάσταση, γιατί η βιομηχανική επανάσταση πρόκειται. Κάποια στιγμή το υδρογόνο θα είναι το ντίζελ του μέλλοντος. Το ερώτημα είναι, και αυτό θα το αγοράζουμε? Είναι πολλά τα ζητήματα και νομίζω ότι προχωρώντας προς τις εκλογές, δηλαδή όσο συντομεύει ο χρόνος, θα υπάρξει πολύ μεγάλη πόλωση. Και εδώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, τα διλήμματα ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν. Έτσι. Δεν ψηφίζεται ΣΥΡΙΖΑ, άρα θέλετε να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν ψηφίζεται Μητσοτάκη, θα έχουμε επαναφορά του 2015, λέει ο Βορύδης. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να υπάρχουν πολύ πιστικές απαντήσεις σε αυτά τα διλήμματα, γιατί εντάξει, είναι φυσιολογικό μετά από τέτοια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία ο κόσμος να θέλει να απαλλαγεί από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και είναι τόσο πολλά τα προβλήματα και θα συνεχίσουν να υφίστανται, έτσι. Τώρα μας είπε, ας πούμε, είπε σήμερα, έκανε λόγο ο Μητσοτάκης για κλιμακωτή επιδότηση στο ρεύμα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είμαστε ξόδεψουμε λιγότερο σε σχέση με αυτά που πληρώσαμε πέρσι, ενδεχομένως θα έχουμε και μια επιδότηση. Και εδώ, συγγνώμη, έχεις μιλήσει και εσύ για απάτη, και αυτή είναι μια απάτη. Τη στιγμή, ας πούμε, που υπάρχει το φυσικό αέριο και δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο, γιατί έχει γίνει και πανάκριβο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα δεν πρόκειται να επιδοτηθούμε ποτέ. Κάπως έτσι δεν πάει? Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά τουλάχιστον ο Μητσοτάκης ξέρουμε τι κάνει. Τα πάντα για να μην μπει χέρι στη τσέπη του Μητυλινέου, του Λάτσι, του Βαρδινογιάννη και του Περιστέρη και τη CBC της Αγγλικής. Αυτό κάνει. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Μα ούτε με τον Τσίπρα ακούσαμε για κατάσταση του χρηματιστήριου ενέργειας. Η δική μας η μεριά, έτσι, η από εδώ μεριά του κύριου Μητσοτάκη. Είμαστε διατεθειμένοι να τον ξεπροστιάσουμε, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά ο μόνος τρόπος να τον ξεπροστιάσουμε είναι να πούμε: κοίταξε να δεις, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο δεν είναι χρηματιστήριο. Είναι μία παρέα ολιγαρχών σε ένα καφενείο, ψηφιακό καφενείο, που συνωμοτούν μεταξύ τους για να υπερχρεώνουν το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα το καταργήσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε: θα το βάλει σε αναστολή. Γιατί σε αναστολή, κύριε Τσίπρα? Γιατί το καταργούμε? Υπάρχει πιθανότητα αυτό το χρηματιστήριο να λειτουργήσει ως χρηματιστήριο? Όχι, ποτέ, καμία. Εμείς το ΜΕΝ25 έχουμε εξηγήσει γιατί δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή αυτό ότι η αγορά θα προσδιορίσει τις τιμές τις σωστές και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί τώρα να μην δουλεύει καλά γιατί έχουμε πόλεμο, αλλά γενικά μια χαρά δουλεύει η εμπορευματοποιημένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που ουσιαστικά αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε, θα κρατήσουμε τη ΔΕΗ, η οποία είναι μία από τις πλέον παραγωγούς, έτσι, είναι τη μικρή ΔΕΗ, όχι τη μεγάλη, την παλιά, που ήταν Massif, ήταν ο μοναδικός παραγωγός και ο μοναδικός διανομέας. Όχι, τη μικρή ΔΕΗ που έχει CVC, ο Μητυλινέας θα κάνει τη δουλειά του, ο Περιστέρης τη δουλειά του, ο Περιστέρης τη δουλειά του, οι τιμές θα επιστρέψουν στο χρηματιστήριο ενέργειας κάποια στιγμή, θα βάλουμε κάποια πλαφόν, αλλά η αρχή, η ιδέα, η κεντρική ιδέα του συστήματος δεν αλλάζει. Έχεις μια αγορά ενέργειας, την να κάνουμε έτσι λειτουργεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αγορά ενέργειας ηλεκτρικής, ρεύματος. Γιατί στο σπίτι σου, μπουλίγκα, ένα καλώδιο βγαίνει από τον τοίχο. Ένα. Δεν βγαίνουν 50. Αν βγαίνουν 50, θα μπορούσε να υπάρχει μια αγορά. Θα πει σήμερα πιο καλό, δεν είναι πιο φθηνό. Θα συνδέσω αυτό. Ναι, αλλά φαντάσου τώρα να είχαμε 50 δίκτυα ταυτόχρονα το ένα πάνω από το άλλο να τρυπούσαν όλους τους δρόμους και όλα τα σπίτια. Θα ήταν γελιότητες. Άρα εξ ορισμού δεν μπορεί να υπάρξει αγορά. Αυτό που υπάρχει είναι ένα κράτος
το οποίο και με έντολες Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται και προσποιείται, προσομοιώνει, είναι simulate, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν, προσομοιώνει την αγορά. Δηλαδή τι, δημιουργεί αυτό το χρηματιστήριο, το καφενείο των ολιγαρχών. Σκέψου τι κάνουν τώρα αυτή η κυβέρνηση. Βάζουν, λέει, πλαφόν στα υδροελεκτρικά έργα της ΔΕΗ και λέει δεν θα μπορείτε να πουλάτε τις κιλοβατόρες που παράγονται δωρεάν από το νεράκι του Θεού που τρέχει και γυρνάει τις τουρμπίνες, έτσι. Θα είναι, λέει, 112 ευρώ. Το χρηματιστήριο δουλεύει, δίνει 700 ευρώ, τη διαφορά τα 500 τόσα ευρώ τα παίρνει το κράτος και σε ποιον τα δίνει? Στη ΔΕΗ, από την οποία τα πήρε, γιατί η ΔΕΗ είναι και παραγωγός και πάροχος. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να καταργηθούν όλα, να τελειώνουμε. Να έχουμε μια ενιαία δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Όχι με αύξηση μετοχικών κεφαλαίων, απομετοχοποίηση, να φύγει από το χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η ΔΕΗ να είναι στο χρηματιστήριο. Θα έπρεπε να είναι όπως τα δημόσια σχολεία. Είναι στο χρηματιστήριο τα δημόσια σχολεία? Ποιος ήταν λόγος να βάλεις τα δημόσια σχολεία στο χρηματιστήριο παρά να τα ιδιωτικοποιήσεις? Γι' αυτό εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Προς όλους τους φίλους, τόσο του Μέρα, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αυτών που είναι μεταξύ. Απομετοχοποίηση, αποεμπορευματοποίηση, ενιαία επανασύσταση της παλιάς ΔΕΗ με κοινωνικά κριτήρια, να μην λογοδοτεί στον Υπουργό, όπως γινόταν παλιά. Να λογοδοτεί σε διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και κλεμμένων πολιτών, τα διασκέπ του Μέρα 25. Έτσι έχεις λογοδοσία στην κοινωνία και δεν έχεις κρατικοποίηση. Η εθνικοποίηση οδηγεί στην κοινωνικοποίηση, η κοινωνία να ελέγχει αυτούς που παράγουν και διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια εκ μέρους της. Σε λίγο θα έχουμε ζητήματα και με το νερό. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι με το έτσι θέλω η κυβέρνηση. Ήδη, ήδη έχουμε, γιατί μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να έβαλε φρένο στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Όμως, πρώτον δεν εισακούγεται η κυβέρνηση. Είναι ξέρεις, μονά έχασε, ζυγά κέρδισα. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας συμφωνήσει με την κυβέρνηση, τέλειο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είδατε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν διαφωνήσει, νομοθετούν κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως έγινε πρόσφατα. Για την παραμονή στο υπερταμείο. Αλλά το βασικό που κάνει το εξής. Ποιο είναι το μεγάλο φιλέτο της ΕΙΔΑΠ, μια και με στην Εθνική, ή της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη? Είναι όλα τα έργα. Οι λίμνες, τα φράγματα, τα κανάλια, αυτά είναι τα ακριβά, έτσι. Όλα αυτά τα κάνουν ΣΔΙΤ τώρα. Σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικό τομέα, που δεν είναι καμία σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικό τομέα. Τα δίνουν σε ιδιώτες, τους εξασφαλίζουν τα κέρδη και μετά βάζουν την ΕΙΔΑΠ, τη δημόσια, να αγοράζει τις υπηρεσίες των ιδιωτών σε τιμές που έχουν προσδιορίσει ιδιώτες. Έτσι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο και από την ιδιωτικοποίηση. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι δημόσιο το νερό, όταν δεν είναι πια, το έχουν δώσει. Στην αρχή δεν θα ανοίγουν οι λογαριασμοί του νερού, θα δεις. Γιατί κάνουν κάτι πολύ χειρότερο που λέγανε. Και θέλω να το καταγγείλω εδώ από το Ράδιο Μέρα. Κάνουν ο στόχος τους. Είναι πολλά τα λεφτά και δεν είναι. Δεν σκέφτονται ότι θα σου τριπλασιάσουν το νερό την πρώτη στιγμή. Θα το κάνουν και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο καίγονται να βάλουν χέρι στο δημόσιο νερό. Να σου πω τι κάνουν. Θα πάρουν λοιπόν όλα αυτά τα έργα, θα τα βάλουν σε μια εταιρεία, αρχικά θα είναι του δημοσίου, θα τη μετοχοποιήσουν, θα μπει και στο χρηματιστήριο, θα ανήκουν οι μετοχές στο κράτος βέβαια, θα σου πούν δημόσιο, τι νοιάζει, που είναι και στο χρηματιστήριο. Μετά αυτό σιγά 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 θα πάνε οι μετοχές αυτές σε ιδιώτη. Ο ιδιώτης θα κάνει, θα φτιάξει δύο εταιρείες, μία στην οποία θα ανήκουν αυτά τα έργα, τα κίνητα, και μια άλλη εταιρεία η οποία θα προσλαμβάνει εργαζόμενους, εργολαβικά. Και η πρώτη εταιρεία θα χρεώνει νίκη στη δεύτερη εταιρεία. Και μετά θα αυξάνει το νίκη που χρεώνει η πρώτη εταιρεία στη δεύτερη εταιρεία. Και μετά οι managers της δεύτερης εταιρείας θα μαζέψουν τους εργαζόμενους και θα πούνε: παιδιά, δεν βγαίνουμε. Πληρώνουμε πολύ νίκη στην πρώτη εταιρεία που ανήκει στους ίδιους. Περικοπές στους μισθούς σας, αύξηση των ωρών εργασίας και μετά τελευταίων. Η αύξηση των τιμολογίων. Αυτά κάνουν. Εφιάλτης, έτσι. Λαιλασία. Λαιλασία, ναι, εντάξει. Η ώρα έχει πάει 2 και 17 πρώτα λεπτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Θέλω να... Δεν τα πιάσαμε όλα. Ναι.
θα ήθελα. Όχι με πρόγραμμα. Αντίθετα με άλλους που αυτά που δεν πιάνουν, τα πιάνουν με πρόγραμμα. Δεν τα πιάνουν με πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας για την εφαρμογή του Μέρα 25 από Android και από iPhone. Κατεβάστε από Apple Store και από Google Play, όπως λέγεται. Κατεβάστε την εφαρμογή του Μέρα 25. Γιατί η πρώτη σελίδα είναι το Ράδιο Μέρα. Πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω. Θέλω να ξανάρθεις. Καλά, θα δούμε πότε θα το κανονίσουμε. Ήθελα να κάνουμε και λίγο πλάκα, να μιλήσουμε λίγο για την κηδεία και τις ατέλειωτες ώρες, τις τηλεοπτικές. Δηλαδή σε αυτό το, δεν ξέρω, την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Κοίταξε, έχω ζήσει όλη αυτή την παρακμή, δεν ξέρω. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία. Το μόνο που θα πω τώρα είναι, καταρχάς νομίζω ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ II τις άξιζαν οι τιμές. Γιατί για σκέψου, να είσαι Βασίλισσα 70 χρόνια και το μεγαλύτερο σου επίτευγμα είναι ότι δεν έχεις μιλήσει ποτέ. 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 Ό,τι έχεις πει, το έχουν γράψει οι κυβερνώντες. Και δεν έχεις μιλήσει 70 χρόνια, νομίζω ότι τσάξαν τη μέση της γυναίκας γι' αυτό. Αλλά πέραν αυτού, θα μου επιτρέψεις να πω ένα μικρό σχόλιο. Θυμάμαι όταν ζούσα στην Αγγλία, όταν πρώτα είχα πάει στην Αγγλία, ήταν το 78-79, ένας φίλος προσπάθησε να μου εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής. Γιατί τότε μόλις είχα έρθει από την Ελλάδα, εντάξει, αγγλικά στη μία χώρα, αγγλικά στην άλλη, αγγλικές ταινίες και η μεν και η δε. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, να σου πω ποια είναι η διαφορά των δύο χωρών, Αμερικής και Βρετανίας. Στην Αμερική το όνειρο είναι ότι όλοι μπορούν να γίνουν πλούσιοι ή να γίνουν πρόεδροι των ΗΠΑ. Στη Βρετανία το όνειρο είναι ότι η Βασίλισσα μπορεί να έρθει να σε επισκεφτεί σπίτι σου για να πιει τσάι. Μεγάλο όνειρο αυτό, μεγάλη προσδοκία. Τι να πω, εντάξει, εδώ έχουμε δει και υπουργό να παίζει σε σύριελ. Το είδαμε και αυτό, δεν ξέρω τι άλλο πρόκειται να δούμε στο τέλος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ εγώ πολύ και ευχαριστώ όλα τα παιδιά εδώ στο Ράδιο Μέρα. Και προχωράμε. Θα τα ξαναδούμε. Προχωράμε.